Καλούμε και στα κέντρα υγείας. Και καλούμε και τους πολίτες να είναι εκεί. Καλούμε και τους δημάρχους. Θα κάνουμε και συναντήσεις μαζί τους. Και θα τους καλέσουμε σε έναν αγώνα να υπερασπιστούμε, επαναλαμβάνω, τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όταν ένας δήμος φτιάχνει ένα δημοτικό ιατρείο, ένα δημοτικό πολυιατρείο ή ένα δημοτικό κέντρο υγείας, να το πω έτσι, κύριε Πλωμαρίδη, θα αποσπαστούν γιατροί επίσης από τα νοσοκομεία για να το στελεχώσουν ή ο δήμαρχος ή υπάρχουν προβλεπόμενες θέσεις σε κάθε δήμο για γιατρούς που θα στελεχώσουν αυτό το συγκεκριμένο κατάστημα. Το ρωτώ αυτό, ναι. Το ρωτώ αυτό, κύριε Πλωμαρίδη, διότι τουλάχιστον η μισή από τους νυν εκλεγμένους δημάρχους, καλλικρατικούς δημάρχους, έχουν υποσχεθεί ότι θα φτιάξουν κέντρα υγείας μέσα στους δήμους. Δημοτικά κέντρα υγείας. Γι' αυτό και το ρωτάω. Διότι εάν είναι και αυτά στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας να τα στελεχώσει, τότε πολύ λυπάμαι, αλλά θα έχουμε περαιτέρω πρόβλημα στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Ορίστε. Δεν υπάρχει πρόβλεψη καμία. Δεν υπάρχει. Για να στελεχώνονται τα δημοτικά ιατρεία που με πρωτοβουλία τους θα στήσουν όποιοι δήμοι τα στήσουν από το Υπουργείο Υγείας. Θα πρέπει να στελεχωθούν από τους δήμους. Τα οικονομικά των δήμων αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπουν να κάνουν, να πάρουν τέτοιες πρωτοβουλίες οι δήμαρχοι. Ξεκάθαρα πράγματα. Όσοι το είπανε, και εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω την ειλικρίνειά τους και τη διάθεσή τους να το κάνουν αυτό, θα απογοητευτούν ικτρά. Οι περισσότεροι δήμοι που συγχωνεύτηκαν για να προκύψουν οι καλλικράτηοι δήμοι είχαν ελλείμματα και χρέη. Οι καινούργιοι δήμοι έχουν αθρηστικά τα χρέη όλων των δήμων που συνενώθηκαν για να συναποτελέσουν τους καλλικράτιους δήμους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, γιατί γράφτηκε στον τύπο και ακούστηκε και από τηλεοράσεις πολλές φορές αυτό το πράγμα, η επιχορήγηση του κράτους από πέρυσι προς τους ΟΤΑ μειώθηκε κατά 40%. Έτσι είναι. Έχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως. Άρα δεν είναι θέμα τι θέλουν να κάνουν, και να το ξαναπώ, δεν αμφισβητώ την διάθεσή τους και την καλή τους την πρόθεση να τα υλοποιήσουν όλα αυτά που είπαν. Αλλά θα απογοητευτούν ικτρά. Ο Καλλικράτης, το μνημόνιο μάλλον, μέσα στο οποίο εντάσσεται και ο Καλλικράτης κατά τη γνώμη τη δική μου, δεν αφήνει περιθώρια για τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Είναι σκληρός απέναντι στον εργαζόμενο. Μετακυλεί το κόστος της υγείας στην τσέπη του κόσμου. Δημόσιο σύστημα υγείας σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει. Γιατί δεν θα υπάρχει? Καταρχήν, δημόσιο θα πει δωρεάν. Εάν δεν είναι δωρεάν, δεν είναι δημόσιο. Είναι ιδιωτικό. Δημόσιο σχολείο. Είναι δωρεάν. Δεν πληρώνουν τα παιδιά δίδακτρα. Εάν πληρώνουμε δίδακτρα στο σχολείο της γειτονιάς μας, στο γυμνάσιο της γειτονιάς μας ή τέλος πάντων που πάνε τα παιδιά μας, τότε σε τι διαφέρει από το ιδιωτικό? Αυτό είναι εκείνο που διαφοροποιεί το δημόσιο από το ιδιωτικό. Από τη στιγμή λοιπόν που πληρώνουμε για να μπούμε στα νοσοκομεία. Για να μπούμε μέσα, να πούμε καλημέρα στο γιατρό, πονάει το κεφάλι μου. Από τη στιγμή που θα πληρώνουμε τις εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή κάποια νοσοκομεία στην Ελλάδα πληρώνονται οι εξετάσεις και στην εφημερία. Στη Θεσσαλονίκη όχι ακόμα. Γρήγορα θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που πληρώνουμε, ζούμε δε το εξής τραγικό μέσα στα νοσοκομεία. Θα το πω. Νοσηλευόμενοι άνθρωποι μέσα στο νοσοκομείο, έχω πολλά παραδείγματα από το νοσοκομείο στο οποίο εργάζομαι, τον Άγιο Παύλο στο Φοίνικα. Όταν χρειαστεί να πάνε να κάνουν εξέταση σε άλλο νοσοκομείο, πρέπει να την πληρώσουν από την τσέπη τους. Προχθές στείλαμε στο Θεαγένιο έναν ασθενή για να κάνει μία εξέταση, να του κάνουν και μία βιοψία, και ζητήσανε 500 ευρώ. Και δεν πήγε να την κάνει ο άνθρωπος. Δεν πήγε. Όντας νοσηλευόμενος, δεν πήγε απ' έξω. Από το ένα νοσοκομείο με το ασθενοφόρο θα πήγαινε στο άλλο το νοσοκομείο. Για να κάνει μια εξέταση που δεν είχε τις υποδομές να την πραγματοποιήσει το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευότανε.
και του ζητήσανε να πληρώσει. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα υπάρχει δημόσιος τομέας υγείας. Ιδιωτικοποιείται με ασύλληπτους ρυθμούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι ασφαλισμένοι πληρώνουν μια ζωή για να έχουν το νοσοκομείο όταν το χρειαστούν. Και τώρα που ήρθε η ώρα να το χρειαστούν στα γεροντάματά τους ή στη σύνταξή τους, τους λένε πάλι βάλε το χέρι στην τσέπη και πλήρωσε. Από μια σύνταξη που έχει τόσες περικοπές τον τελευταίο χρόνο. Τους κόψανε τα δώρα και όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Κόψανε το επίδομα του καλοκαιριού, τα κόψανε όλα. Μειώσανε τα επιδόματα, βγαίνουν στη σύνταξη και κάνουν 2-3 χρόνια να συνταξιοδοτηθούν. Οι άνθρωποι που βγαίνουν στη σύνταξη μέχρι να έρθει η ώρα να την πάρουν είναι για λύπηση πράγματι. Γιατί κανείς δεν έχει εργαζόμενος το κομπόδεμα το μεγάλο για να περιμένει 2-3 χρόνια να του έρθει η σύνταξη. Λένε τώρα ότι θα κάνουν μια παρέμβαση να παίρνει το 80-90%. Να το δούμε. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά ψέματα. Μακάρι. Μακάρι. Τι να πω δηλαδή, να κάνουμε τα χαρτιά μας από τα 62, τόσο στα 65 να βγούμε σε σύνταξη, να αρχίσουμε και να την παίρνουμε κιόλας, ξέρω εγώ. Όχι, μπορούμε να κάνουμε τα χαρτιά της σύνταξης με την πρόσληψή μας. Όταν ορκιζόμαστε στην υπηρεσία, ορκίζονται ας πούμε στα νοσοκομεία, ναι. Αμέσως να υποβάλουν και τα χαρτιά συνταξιοδότησης. Σε 35 χρόνια θα την παίρνουν κανονικά τη σύνταξη, στα 40 που θα είναι τώρα. Αυτή είναι, δηλαδή, να τα διακομωδήσουμε τα πράγματα για να χαλαρώσουμε και λίγο, θα μας πιάσει κατάθλιψη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι ζωφερή. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, οι άνθρωποι πρέπει να κινητοποιηθούν. Οι πολίτες πρέπει να κινητοποιηθούν για να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Από τις προσλήψεις, δηλαδή, που έχει υποσχεθεί η παρούσα κυβέρνηση, δεν έχει γίνει ούτε μία σε ιατρικό προσωπικό. Καταρχήν δεν έχει υποσχεθεί προσλήψεις. Έλεγε ο Λοβέρδος, τρέξτε μέχρι 31 Δεκεμβρίου να πάρετε τα 1.300 άτομα των νοσηλευτών, γιατί άμα περάσουμε τις 31 Δεκεμβρίου μπαίνει ο κανόνας 5-1. 5 θα απολύονται. Το 5-1 δεν ισχύει στην υγεία. Πόσο, παντού. Και στην υγεία. Και στην υγεία. Και στην υγεία. Δεν εξαιρείται ο τομέας υγείας. Τελείωσε. Βγήκε ο Λοβέρδος στην τηλεόραση και το είπε. Τρέξτε στους διοικητές των νοσοκομείων να προλάβετε μέχρι τις... Ό,τι προλάβεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ναι. Άφη, λαϊκή αγορά, ό,τι προλάβεις. Μετά φεύγει. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Επέρυσι, θυμάστε τέτοια εποχή, ήταν στο φόρτι του το θέμα της νέας γρίπης, της γρίπης των χείρων. Και έβγαινε, θυμάστε, η κυρία Ξενογιανακοπούλου, θα κάνουμε προσλήψεις γιατρών για να στελεχώσουμε τα καινούργια κρεβάτια των μονάδων εντατικής θεραπείας, θα δώσουμε 150 καινούργια κρεβάτια, θα πάρουμε γιατρούς, θα πάρουμε νοσηλευτές, θα πάρουμε το ένα, θα πάρουμε το άλλο. Τι πήρανε? Πήρανε 11, 1, 2, 3, 11 γιατρούς με μπλοκάκι. Δουλεύανε με μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Ναι. 11 γιατρούς. Έληξε η σύμβασή τους, φύγανε. Οι μονάδες στενάζουνε. Οι μονάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας πάρουνε τους χίλιους που φύγανε φέτος. Πούντι. Χίλιοι φύγανε. Σου λέει ένας προς πέντε. 200. Ας φέρουν τους 200. Μα δεν πρόκειται να φέρουν. Δεν πρόκειται να φέρουνε. Mm-hmm. Τέλειωσε αυτή η ιστορία. Δεν πρόκειται να φέρουνε. Και δεν νοιάζονται. Δεν νοιάζονται για τα νοσοκομεία. Δεν νοιάζονται να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου. Δεν τους απασχολεί αυτό. Άλλωστε ο Υπουργός είπε, εγώ δεν είμαι Υπουργός Υγείας. Κακώς και εγώ τον λέω Υπουργό Υγείας. Το είπε, δεν είμαι Υπουργός Υγείας. Είμαι λογιστής της ασθένειας. Ο λογιστής λοιπόν, ο κύριος Λοβέρδος, εκείνο που τον νοιάζει είναι πώς θα κάνει περικοπές. Και εμείς οι νοσοκομιακοί. Τώρα να πω κάτι, κύριε Πλωμάρη. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω και να το πείτε. Ορίστε. Δεν λέμε να μην παταχθεί η σπατάλη. Όχι. Εμείς λέμε η σπατάλη να παταχθεί. Και το πάρτι που γίνεται και συνεχίζει μέχρι σήμερα στην υγεία να σταματήσει. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι άλλο
Και το να οδηγήσουμε τα νοσοκομεία στη χρεοκοπία είναι άλλο. Μάλιστα. Σταματάω το πάρτι, δεν θα πει σταματάω να χρηματοδοτώ την λειτουργία του νοσοκομείου. Σταματάω τη διακίνηση του μαύρου χρήματος. Πώς διακινήθηκε το μαύρο χρήμα? Με υπουργικές αποφάσεις και με υπουργικούς και με νόμους. Αυτοί εξαίρεσαν τα υλικά από την υποχρέωση των νοσοκομείων να κάνουν διαγωνισμούς μειοδοτικούς. Αυτοί οι υπουργοί και οι γραμματείες. Αυτοί. Οι διορισμένοι πρόεδροι των νοσοκομείων υπέγραψαν όλες τις σπατάλες. Δεν γνώριζαν τι υπέγραφαν. Όχι ότι δεν υπάρχουν και γιατροί που συμμετέχουν. Συμμετέχουν. Αλλά και εκεί που συμμετέχουν και οι γιατροί, τη σπατάλη αυτή, το μαύρο χρήμα, την υπερκοστολόγηση για να πληρωθεί το χρήμα, την υπέγραψαν οι διοικητές και οι πρόεδροι. Για να μην τρελαθούμε. Mm-hmm. Και τους διοικητές και τους πρόεδρους δεν τους διορίσατε ούτε εσείς, ούτε εγώ κύριε Λαζάρο. Τους εδιόριζαν οι υπουργοί. Είναι οι εκλεκτοί τους. Mm-hmm. Οι υποψήφοι βουλευτές που δεν εκλέχθηκαν και τα λοιπά. Οι αφισοκολλητές του κόμματος, αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Πλαμαρίτη, πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι το θέμα βεβαίως δεν μπορεί να περιοριστεί σε μισή ώρα. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια κρίσιμη χρονιά και για τη δημόσια υγεία. Πάνω σε εγώ ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Άμα θέλετε, κύριε Δαμιανάκη, να μας δώσετε ένα λεπτό. Ας βάλουν 5 ευρώ εισιτήριο και στις εφημερίες ακόμη. Και στις εφημερίες. Αλλά ας τελεχώσουν τα νοσοκομεία έτσι ώστε να μην περιμένει ο κόσμος. Ώστε να εξυπηρετείται, να πηγαίνει, να τον βλέπουν και να φεύγει. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Δεν θα το δεχόσασταν αυτό το πράγμα. Όχι, όχι. Η υγεία είναι υποχρέωση του κράτους, το λέει ο νόμος. Ο νόμος που ψήφισε το Πασόκ. Είναι υποχρέωση του κράτους να την παρέχει. Δηλαδή, και εφόσον οι πολίτες πληρώνουν. Προκειμένου να μην περιμένω στην ουρά 8 ώρες για να με εξετάσουν επειδή πονάω, τα δίνω τα 5 ευρώ, κύριε Πλωμαρίτη. Όχι. Ήρθε σήμερα γυναίκα στο ιατρείο, ασφαλισμένη του ΟΓΑ. Ναι. Για να γράψει φάρμακα. Επλήρωσε 5 ευρώ μόνο για να μπει και να τη γράψω τα φάρμακα. Αυτό επλήρωσε. Και γυρνάει και μου λέει: παίρνω 360 ευρώ σύνταξη. Δεν είναι δυνατόν. Αυτή η γυναίκα, μια μεγάλη γυναίκα, μπορεί να χρειαστεί και 3 και 4 φορές το μήνα να πάει στο νοσοκομείο. Τότε τα χρειάζεται τα νοσοκομεία. Τα χρειαζόμαστε όταν είμαστε μεγάλοι. Όταν είμαστε νέοι και πληρώνουμε, πληρώνουμε για να τα έχουμε στα γεροντάματά μας. Κατά κύριο λόγο. Και νη μπαίνουν, αλλά κυρίως μπαίνουν τα μεγάλα άτομα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να του λέμε τότε καλά έκανες και πλήρωνες 35 χρόνια, τώρα ξαναβάλε το χέρι από την τσέπη. Στην τσέπη. Και από ποια χρήματα? 360 ευρώ, άντε, βάλτε τα. Να ζεσταθεί με αυτή την ακρίβεια που υπάρχει, να ντυθεί, να φάει, να κάνει, να αράνει, να νιώσει μια αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια. Πρέπει να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπειά μας, το δικαίωμά μας να ζούμε και έχοντας το κεφάλι μας ψηλά. Και ιδίως αυτοί οι άνθρωποι που είναι οικονομικά ασθενείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Θα είμαστε, πολύ. Όπως είπα, σε επικοινωνία, κύριε Πλωμαρίτη, για να ενημερώνουμε συνεχώς τον κόσμο όσον αφορά στις όποιες εξελίξεις έχουμε στο θέμα της υγείας. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο σας έχουν τάξει για νέες προσλήψεις. Μάλλον δεν σας τάξανε. Θεωρώ ότι θα μας το λέγατε αν σας είχαν τάξει. Δεν σας τάξανε. Όχι, όχι. Τώρα πια δεν το λένε κιόλα. Σταμάτησαν. Καλύτερα να σώσουν την αξιοπρέπειά τους τουλάχιστον. Καλύτερα για να μην περιμένουμε. Έτσι. Γιατί και από τον Αβραμόπουλο περιμέναμε και από τον Κεκλαμάνη περιμέναμε και από την Ξενογεννακοπούλη περιμέναμε. Τουλάχιστον ευτυχώς ο Λοβέρδος δεν έταξε.